Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή. 90 λεπτά κάλυμνος. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα στην περιοχή μας που ακόμη πολλοί κόσμος απολαμβάνει τις μίνι διακοπές του. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια καταλαβαίνετε άλλαξε το σκηνικό και το σκηνικό αλλάζει πάντα όταν τα παιδιά ξεκινούν και βρίσκονται στους σχολικούς χώρους. Εδώ λοιπόν και εμείς θα δώσουμε σήμερα ακόμη λίγη βαρύτητα, διότι πόσα καταλαβαίνετε σχολεία να επισκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε αγιασμούς κτλ. Δώσαμε βαρύτητα χθες σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Οπότε σήμερα να πάμε λίγο ΕΠΑΛ, να πάμε λίγο Νικηφόριο και να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Βέβαια, απορίας άξιο είναι πώς θα πήγαν τα μικρά πρωτάκια. Και όταν λέω τα πρωτάκια, και εκείνα που πήγαν πρώτη δημοτικού, αλλά και εκείνα που πήγανε προνήπιο. Γιατί εντάξει, το παιδί που πάει νήπιο, έτσι, έχει ήδη εξοικειωθεί, έχει ήδη. Αλλά το παιδάκι που πάει προνήπιο, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να φύγει από την αγκαλιά της μαμάς εκεί. Και χθες ήταν η ώρα του αγιασμού και ήταν όλοι εκεί και φιλιά και αγκαλιές και ευχές και χαμόγελα. Σήμερα που πρέπει να μείνει, για να δούμε λοιπόν, τα πήγαμε καλά. Έμειναν τα παιδάκια για να γνωρίσουν περισσότερο τις δασκάλες τους, για να ξεκινήσει σιγά σιγά η πορεία με παραμύθια, με τραγούδια, με ζωγραφική και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταβάλουμε και προσπάθειες από μια εξαιρετική εκδήλωση που έγινε. Είναι αυτή των Καλλιμνίων Καλλιτεχνών, αυτή που έγινε στο Ρωμαϊκό 2 της ΚΟ. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στον κατάμεστο και πανέμορφο χώρο, οι καλλιτέχνες μας, υπό τον Νίκο Κούρο και όλους όσους είχατε κι εσείς παρακολουθήσει την προηγούμενη φορά μέσα στον Μάιο που μας έδωσαν αυτήν την πανέμορφη εκδήλωση εδώ, ήταν και μια εκδήλωση που έδωσε το ερέθισμα στη συμπατριώτησά μας την Αφροδίτη Μπιλίρη, αυρήθη, να ξεκινήσει να είναι ένα σποράκι ώστε να σκεφτεί ότι κάτι ανάλογο θα μπορούσε άνετα να γίνει και στην ΚΟ. Και έγινε. Ήταν υπέροχα. Και όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα. Εκεί, δεξί χέρι, ο Τζάκο Γαβαλάς που βοήθησε τα πάντα, ώστε όλα να είναι άψογα. Βέβαια, το μόνο κόλλημα, το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε ότι ισχύει, ακόμη κι αν κανείς τραγουδά. Δεν είναι δηλαδή ότι χάνει την εμφάνισή του μου λέγοντας μόνο καλημέρα ή χρόνια πολλά και στο παρελθόν. Άλλες παρόμοιες ευχές είναι φυσικά και το τραγούδι. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι από τους 10 καλλιτέχνες, όχι η μισή, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι υποψήφοι. Δεν θέλουμε με τίποτα φυσικά να χάσουν το θέμα της εμφάνισής τους, γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε μια επιλογή, έτσι ώστε να μην χάσουμε όμως και κάποια από τα υπέροχα αποσπάσματα που η δημοτική τηλεόραση κράτησε και ανέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους και θα προσπαθήσουμε μετά να έχουμε κάποια αποσπάσματα από όλα αυτά. Λοιπόν, βέβαια μέσα στα όμορφα, στα ουδέτερα, στα παράξενα είναι και τα πολύ δυσάρεστα. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος θα έρθει με τη σύζυγό του εδώ, να κάνει διακοπές, να περάσει πάρα πολύ καλά, να του αρέσει πάρα πολύ το νησί, να σκέφτεται ακόμη και να αγοράσει σπίτι στο νησί της Καλλίμνου και μετά ένα ξαφνικό να χάσει τη ζωή του. Πολύ πολύ θλιβερό το νέο του 65χρονου Αυστριακού. Μαζί με τη γυναίκα του βρέθηκε στην περιοχή Σκάλια. Εκεί οι άνθρωποι μάλλον πήγαν να δουν κάποιο σπίτι. Μάλλον τους άρεσε τόσο πολύ ο τόπος μας που θέλησαν, σκέφτηκαν να προχωρήσουν στην αγορά ενός σπιτιού. Και για δείτε πραγματικά η μοίρα τι παιχνίδια παίζει. Ένιωσε μια διαθεσία ο άνθρωπος. Λίγο μετά κατέρευσε βέβαια. Ευτυχώς, ξέρετε ότι το ευτυχώς εισαγωγικά. Ότι δηλαδή τον τελευταίο καιρό, πέραν από τους απεινιδωτές που παρέδωσε και δόρισε ομογενής μας ο συμπατριώτης κ. Μιχάλης Μιλωνάς, είχαν την ίδια ακριβώς κίνηση κάνει και ο πολιτιστικός μας σύλλογος Σκαλιοδάν. Απεινιδωτής υπήρχε. Απεινιδωτής αμέσως χρησιμοποιήθηκε. Το θέμα είναι ότι δεν τα κατάφεραν και το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα και προσπάθησαν όλοι, όλοι προσπάθησαν. Με τον όποιο τρόπο ήξεραν και μπορούσαν εκείνη την ώρα, δυστυχώς ο άνθρωπος έφτασε μετά στο νοσοκομείο,
Όμως ήταν ήδη νεκρός. Τι να πει τώρα κανείς αυτή τη γυναίκα που ήρθε με τον άντρα της να κάνει τις διακοπές της, είδε ένα πανέμορφο νησί, σκέφτηκε να πάρει και ένα σπίτι και δείτε τι κατάληξη υπήρξε. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του και στην οικογένεια γενικότερα. Αυτά είναι τα θλιβερά και τα αναπάντεχα, αγαπητοί μου φίλοι. Εμείς εδώ είμαστε, καταγράφουμε την επικαιρότητα. Σύντομα θα έχουμε και έτσι ένα μικρό μίνι απολογισμό τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή το τι έγινε με το τουριστικό μας κομμάτι, στο νησί μας και όχι μόνο. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε, να πάμε να δούμε σε αυτό το πρώτο μέρος απόσπασμα από τα όσα κατέγραψε ο Νικόλας Μακαρούνας από τον αγιασμό στον χώρο του ΕΠΑΛ, με πάρα πολλά παιδιά, με πάρα πολλούς καθηγητές. Τους ευχόμαστε πραγματικά να έχουν καλή πρόοδο και φώτιση σε όλη τη χρονιά που έτσι ξεκινάει τη σχολική αυτή περίοδο. Αμέσως μετά το διάλειμμα μας θα πάμε να σταθούμε στο Νικηφόριο. Στο Νικηφόριο, γυμνάσιο και λύκειο. Και εκεί φυσικά οι ίδιες εγκάρδιες ευχές σε όλους εκεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς που είναι συνοδοιπόροι πάντα σε όλα αυτά κοντά στα παιδιά τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις πρώτες εικόνες, με τα πρώτα ρεπορτάζ. Σπίτι σας είναι η κατοίκον εκκλησία σας. Είναι το εκπαιδευτήριο αυτό στο οποίο πραγματικά πρέπει όλα τα παιδάκια μια περίοδο να αγωνιστείτε σωστά μέσα στο σχολείο και να πάρετε τη σοφία τη σωστή. Δώστε τη σοφία του Θεού. Θα σας ενισχύσει, θα σας ενδυναμώσει, ώστε να γίνει εκεί αύριο κρατεί μέσα στην πολιτεία. Είμαι ιδιαίτερος φέτος ότι πολλά παιδιά του ΕΠΑΛ Καλλίνου επέτυχαν στα λόγια τα ιδρύματα της πατρίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ από τους καθηγητάς σας. Εάν λοιπόν κι εσείς έχετε επιμέλεια, σωστή επιμέλεια, τότε πραγματικά κι εσείς να φτάσετε στα υψη της παιδείας. Σας χαίρομαι από καρδία, σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη. Θα παρακαλέσω κύριε Διευθυντά και κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, θα ήθελα πραγματικά σαν εκκλησία μια ευκόσμια περιβολή μέσα στο σχολείο, ιδίως τα κορίτσια. Τα αγόρια είμαι ευχαριστημένος, τα βλέπω και χαίρομαι. Έτσι και τα κορίτσια δεν. Μια σωστή ετοιμασία. Δεν νομίζω ότι ζητάω κακό πράγμα. Μια σωστή ετοιμασία. Οπότε θα ήμεθα με τα έξω. Κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν με πειράζει. Μέσα στο σχολείο όμως είναι, το σχολείο είναι εκκλησία. Εκκλησία του Δήμου, εκκλησία της εκκλησίας, εκκλησία του νησιού μας. Γι' αυτό έξω, όταν βγαίνουμε έξω, τι λέει ο κόσμος, α, τι πάνε τα παιδιά εκείνα, α, δεν είναι έτσι όμως. Γιατί εδώ είναι καλή δουλειά εδώ πέρα, τη χαλάτε εσείς με την συμπεριφορά, ιδίως τα κορίτσια. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ λοιπόν μια σωστή εμφάνιση στο σχολείο. Έτσι, έχουμε το χρόνο μας, να το βγάλουμε στον δρόμο, να γυρίσουμε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε κύριε Διευθυντά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Παρσόφος τους αλείς αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Αγίον και διαφθόν την οικουμένης αγενέξας, των φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύσου.
Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκαστες ευσεβέσι των θένων διορδωρούμενος και των σορβιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκαστες ευσεβέσι και θένων διορδωρούμενος και των σορβιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον δωρεόν αξίωσι μας πίσον Θεοτόκο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα ιώματα της εμπίστην λαμπάνωση την ευλογία σου αγράντε. Φέτος έχει αναδειχθεί το πρώτο πανελλαδικά. Από τους 64 μαθητές έχουν περάσει 60 και μάλιστα σε σχολές υψηλόβαθμες με πολύ καλή σειρά. Εύχομαι σε όλους σας, μαθητές, καθηγητές, γονείς, καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη. Και πάνω απ' όλα δημιουργική. Τώρα θα αποχωρήσετε και αύριο το πρωί 8 η ώρα θα έρθετε για να πάρετε τα βιβλία και να κάνουμε το πρώτο πεντάωρο. Καλημέρα σας, καλή σχολική χρονιά. Χριστό τον Θεό,
σωθήνε τα σηκώσιμον. Ελίγκαια η Κρίστους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, τον κυρώνημον τα έργα κατεπτύνω. Και συγχώρησον τον δεσμάτων ημών έντισε. Εν τον χρόνιν ημάς τον αγγέλων τον ήρθον. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Κύρος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Κύρος, Άγιος ο Yeah.
σας αυτή το πνεύμα. Ευχόμαστε και προσδοκούμε η χρονιά αυτή να είναι δημιουργική, με υγεία για όλους και κάθε ένας από εσάς να θέσει ένα καινούριο στόχο που με βάση του πήγε ψηλά και μέσα από οργανωμένη δουλειά και σκληρή δουλειά θα, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος της χρονιάς θα πετύχετε αυτό το οποίο έχετε μονευτεί. Όπως έκαναν και τα παιδιά τα φετινά οι τελειόφοιτοι μας, οι τρίτης λυκή, οι οποίοι με την περασμένη χρονιά εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ένα ποσοστό άνω του 95%. Στο σημείο αυτό θέλω να υποδεχτώ και να καλωσορίσω τους νέους συναδέλφους οι οποίοι έρχονται στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο για πρώτη φορά να υπηρετήσουν. Να τους πω ότι έρχονται σε ένα ιστορικό σχολείο, το ιστορικότερο σχολείο της Δωδεκανήσου. Ένα σχολείο που ανέκαθεν υπήρξε πνευματικό κέντρο που γαλούπησε γενιές και γενιές μαθητών οι οποίοι αυτή τη στιγμή αλλά και στο παρελθόν διέπρεψαν και διαπρέπουν στα πέρατα της γης. Να τους πω ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι που την φετινή χρονιά θα υπηρετήσουμε εδώ και μαζί με τους νέους, με τους παλιούς συναδέλφους, μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από υπομονή, από αγάπη και από αλληλεγγύη να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά να είμαστε και άξιοι συνεχιστές της ιστορικότητας αυτού του σχολείου. Επίσης θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία, καλή υπομονή και κουράγιο στον συνάδελφο και νέο διευθυντή του πρώτου γυμνασίου, τον αγαπητό μου Τρικύλη Διονύση. Επειδή τον γνωρίζω χρόνια, θεωρώ ότι η επιτυχία του θα είναι δεδομένη και στους γονείς να έχουν και αυτοί μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά σε όλους. Δύο σύντομα λόγια από μένα. Συμβασιότατε, τοπικές αρχές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και μαθητές, μία νέα χρονιά ξεκινάει με όνειρα και φιλοδοξίες για όλους μας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε σε μία κοινή πορεία, στην οποία μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε από κοινού. Στην πορεία αυτή θέλουμε να μας βλέπετε ως συνοδοιπόρους προς τον κοινό στόχο, ο οποίος είναι με τη βοήθεια του Θεού πάντα, η ευτυχία και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς σας.
θα είμαστε κοντά σας, συν Θεό, να σας υποστηρίζουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η διοίκηση και η εκπαιδευτική του πρώτου γυμνασίου Καλλίνου σας εύχονται καλή χρονιά, με υγεία δύναμη, να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα την πρώτη γυμνασίου. Όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια. Ελάτε λοιπόν να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε να συνδέσουμε αυτά που θα πούμε τώρα με ό,τι σας είπα ήδη στον πρόλογο της εκπομπής. Ότι αφού λοιπόν η κυρία Αφροδίτη Μπιλίρη, η καλημιά μας που ζει όμως στην ΚΟ, είδε εκείνη την πανέμορφη συναυλία των 10 καλλιτεχνών μας μέσα στον Μάιο, σκέφτηκε γιατί όχι να μην μετακινηθούν οι άνθρωποι και η ανάλογη συναυλία να γίνει στην ΚΟ και στο Ρωμαϊκό 2. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκε μαζί της ο Τζακ Γαβαλάς και πολλοί άλλοι φίλοι, έτσι ώστε όλα να συντονιστούν, να προετοιμαστούν, να λειτουργήσουν και πριν από λίγες μέρες να υπάρχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μια συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον τίτλο «Στου Παραδείσου τα τραγούδια» υπό την μουσική διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Κούρου στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, που έγινε πριν από λίγες μέρες, που γέμισε από κόσμο και πραγματικά υπήρξε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Και από καλλιμνιούς που βρέθηκαν εκεί να το παρακολουθήσουν, αλλά και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο σας γιατί τρέξατε, γιατί μοχθήσατε, γιατί ήσασταν εκεί βήμα-βήμα, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Συγχαρητήρια. Είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον και άλλα τέτοια ανάλογα θα γίνουν. Όμως θέλω να πω βέβαια ότι καταλαβαίνετε ότι κάποιοι από τους καλλιτέχνες δεν θα τους δούμε. Και όπως σας είπα στο ξεκίνημα, γιατί είναι και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε καταλαβαίνετε, αν μας τραγουδήσουν, θα χάσουν την εμφάνισή τους, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν και να μεταφέρουν το δικό τους σχόλιο, τη δική τους πρόταση, από την όποια δημοτική παράταξη ανήκουν σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως εμείς στου Παραδείσου τα τραγούδια. Θα δείξουμε ένα μέρος, όπως καταλαβαίνετε, από καλλιτέχνες που δεν είναι υποψήφοι, όπως είναι ο Μικές Κουλιανός, όπως είναι η Μαρία Γλινάτση, η Σοφία Ορατίου, έτσι. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε, πάμε να το παρακολουθήσουμε και θα κλείσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Δεν μπορεί κανείς να το περάσει στα ψηλά όταν μια ομάδα παιδιών, τα δελφινάκια μας, 31 παιδιά πάνε σε κολυμπητικούς αγώνες στη Σύρο και φέρνουν 92 μετάλλια. Οπότε με χαρά να δείξουμε το ρεπορτάζ από τον Πρωτέα, να πούμε και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά και τους ευχόμαστε και εις άλλα με υγεία και πάντα επιτυχίες. Και έτσι κάπως θα κλείσουμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, ανανεώνοντας για αύριο με καινούργια ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Πάντα με σεβασμό και αγάπη προς όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Μιχάλη, καλημέρα. Καλώς ήλθατε σας στην Κάλυμνο από τη Σύρο, όπου ο Πρωτέας πραγματικά όχι απλά διακρίθηκε, αλλά έναν απίστευτο αριθμό μεταλλίων, αλλά και κυπέλων μας φέρατε. Και έλα να μας τα πεις αναλυτικότερα. Αρχικά να πούμε ότι ήταν το Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα Συλλόγων Θάλασσας, το οποίο φέτος έγινε στη Σύρο, πέρσι γίνει στην Μητέα, του χρόνου να μένουμε που θα γίνει. Αναλυτικά ο Σύλλογος μας είχε μια μοναδική έως και ασύλληπτη, θα τολμήσω να πω, συγκομιδή μεταλλίων, όχι μόνο για την κολύμβηση αλλά και για όλα τα αθλήματα της Καλλίμνου αθρηστικά. Δηλαδή εμείς είχαμε τολμήσει να κάνουμε ρεκόρ πέρυσι στα 68 μετάλλια και κανείς δεν φανταζόταν φέτος ότι στη διοργάνωση της Σύρο θα είχαμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταλλίων. Να αναφέρουμε ότι η διοργάνωση δεν ήταν άρτια, υπήρχαν πολλά προβλήματα, υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Οι αθλητές όλων των ομάδων είχαν μεγάλη ταλαιπωρία από τον ήλιο και από την ηλίαση. Μάλιστα. Ενδεικτικά, κάποιοι αθλητές μας όχι μόνο είχαν ηλίαση, αλλά είχαμε και εξεμέσεις. Ήταν τέλος πάντων μια διοργάνωση που είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όμως, επειδή η διοργάνωση ήταν ίδια για όλους και οι συνθήκες ήταν ίδιες για όλους, εμείς ξεκινάμε λέγοντας ότι τα παιδιά πήγαν υπέροχα. Ξεκινάμε λέγοντας ότι είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή. Συμμετείχαν 15 σύλλογοι, εκ των οποίων η Κάλυμνος μαζί με τους 31 αθλητές που είχε με τον Πρωτέα Καλλίμνου. Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων 285 αθλητές. Μάλιστα. Στο κολυμπητήριο της Σύρου. Αναλυτικά θα αναφέρω ότι
Ο ναυτικός όμιλος Αλιβερίου συμμετείχε με 73 άτομα, ο Πρωτέας Καλίνου με 71, ο Άγια Ξύρου με 30, ο Μεδεώνας με 27, ο Ναϊάς Πάρου με 26, με 12 ο ναυτικός όμιλος Πάρου, με 11 ο Φιλαθλητικός Καλύμνου, με 11 ο Διάβλος Ωραιών, 18 ο Πρωτέας Ζακύνθου, 10 ο ναυτικός όμιλος Σύρου, 8 άτομα από τον Κολυμπητικό Σύλλογο Αιγιαλίας, 14 άτομα από την ΚΟ, ένα σύλλογο από τον Αθλητικό Όμιλο Πάρου, 6 άτομα από τον Ναυτικό Όμιλο Λίμνης. Μάλιστα. Πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Οι κερκίδες μας χωράγανε ευτυχώς όλους. Αρχικά εμείς καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, να κάνουμε πάλι ρεκόρ, διότι είχαμε πρώτα απ' όλα τη μεγαλύτερη αποστολή που είχε συμμετάσχει σε κολυμπητικά δεδομένα. Η προηγούμενη αποστολή που είχε συμμετάσχει μέχρι στιγμής σε αθλητές ήταν η εξής, το 2010, το 2022 με συγχωρείτε, πάλι με τον Πρωτέα με 24 άτομα, φέτος είχαμε 31 άτομα. Εμείς καταφέραμε να κάνουμε ρεκόρ στα 26 χρυσά μετάλλια. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε σημειώσει ο Πρωτέας στη Χαλκίδα το 21 με 25 χρυσά μετάλλια. Καταφέραμε να σημειώσουμε ρεκόρ στα ασημένια. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37, πέρυσι στην Αιτία, φέτος είχαμε 52. Και για ένα μετάλλιο δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε το ρεκόρ στα Χάλκινα που ίσχυε από το 2015 στα 15 μετάλλια και εμείς φέτος είχαμε 14. Το ρεκόρ, όπως είπα, στα μετάλλια ήταν 68, εκ των οποίων εμείς φέτος τα κάναμε 95. Αναλυτικά 29 χρυσά, 52 σημαίνια 14 Χάλκινα. Το μόνο το οποίο θα πω πάνω στην αποστολή και στα παιδιά είναι ότι το πρόγραμμα, οι στοχευμένες προπονήσεις, οι ξεκάθαροι στόχοι εξ αρχής και το γεγονός ότι εδώ πέρα είμαστε ένα σύλλογος ο οποίος έχει πρόγραμμα, έχει όραμα, έχει μέλλον, δεν είμαστε μια παιδική χαρά. Έρχονται όλοι, κάνουν τις προπονήσεις τους, εστιασμένοι, προχωράνε, πάνε παρακάτω και από εκεί και πέρα, έχοντας αποδείξει πέρυσι τι μπορούμε να κάνουμε σε παγκόσμιο κύπελο στην Ιταλία, φέτος με το Παμπεριφερειακό, με αυτή την τρελή συγκομιδή μεταλλίων, μόνο μπορούμε να πούμε τι θα γίνει από εδώ και μπρος στο μέλλον, μέσα από το σύλλογό μας και μόνο. Αναλυτικά θα σας πούν τα παιδιά τι κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Βέβαια. Και τέλος να αναφέρω και να μην ξεχάσω ότι μόνο ο Πρωτέας έχει καταφέρει να κατακτήσει κύπελο κατηγοριών. Το πρώτο κύπελο κατηγοριών που κατέκτησε ήταν το 2019 στο Καρπενήσι στις κατηγορίες παιδών, παπέδων Α, παπέδων Β. Φέτος, μετά από μια δύσκολη διοργάνωση, καταφέραμε να κατακτήσουμε δύο κύπελα. Κύπελο στην κατηγορία εφήβων με δύο άτομα, παρακαλώ, που είχε ο καθένας τρία χρυσά μετάλλια, ο Βασίλης ο Πούλος και ο Γιάννης ο Κεννούνης. Και επίσης καταφέραμε να κατακτήσουμε κύπελο στην κατηγορία κορασίδων, παγκορασίδων Α, παγκορασίδων Β, με 8-9 κολυμβήτριες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε σένα, σε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν παράλληλα αυτές τις τεράστιες προσπάθειες και μετακινήσεις. Ο ήλιος μας βασανίζει, δεν πειράζει όμως, έτσι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να στρέψω εδώ την κάμερα στα παιδιά, ξεκινώντας από τον ψηλότερο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, γόρι μου, να σε ακούσουμε το όνομα. Πούλος Βασίλης. Και τα μετάλλια σου, τα σχόλιά σου. Βγήκα πρώτος στα 50 μέτρα ελεύθερο, στα 50 μέτρα πρόστιο και στα 100 μέτρα πρόστιο. Και στις αποσκητάλες βγήκαμε δεύτερη στα 450 μέτρα ελεύθερο ανδρών, 450 μεικτή ανδρών και 450 μεικτή μίξτ. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή πρόοδο σε όλα στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Κεννούνης. Πήρα πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο, 100 μέτρα ελεύθερο και 100 μέτρα ύπτιο. Και πήραμε δεύτερη θέση στα 450 ελεύθερο αδρών και 450 μειχτή αδρών. Μάλιστα. Καλή συνέχεια και όλα καλά να πηγαίνουν πάντα. Γεια σας, είμαι η Μιχάλη Σαμικίδη. Βγήκα τέταρτη στα 100 μέτρα πρόστιο, πέμπτη στα 200 μέτρα μεικτή και πέμπτη στα 50 μέτρα ύπτιο. Μπράβο, κορίτσι μου. Συγχαρητήρια. Καλημέρα, εγώ είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδη. Βγήκα τρίτη στα 100 μέτρα ύπτιο. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις. Πέμπτη στα 100 μέτρα πεταλούδα και έκτη στα 100 μέτρα πρόστιο. Μπράβο, κουκλά μου. Συγχαρητήρια. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Μαύρος Σακελάρης και βγήκα δεύτερο στα 50 μέτρα πρόστιο, πέμπτο στα 100 μέτρα πρόστιο και έκτο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Συγχαρητήρια. Είμαι η Ευελίνη Κοκκίνου, βγήκα πρώτη στο 50 ελεύθερο και στο 200 μεικτή ατομική και δεύτερη σε 4 σκητάλες. Με τι καμάρι τα παιδιά μας φοράνε τα μετάλλια. Και συνεχίζουμε. Με λένε και Λοκτούζη και βγήκα τρίτη στα 50 μέτρα από τα λούδα, δεύτερη στα 50 μέτρα ύπτια και δεύτερη στα 100 μέτρα από τα λούδα και δεύτερη σε 3 σκητάλες. Μπράβο, κούκλα μου. Και συνεχίζουμε. Είμαι ο Χάρης Γιαννούνης και βγήκα τρίτη στα 50 μέτρα ύπτιο,
πέμπτο στα 50 μέτρα ελεύθερο και τέταρτο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι ο Γιώργος Μαύρος και βγήκα τρίτο στα 100 ύπτιο. Είσαι αδελφός του. Ναι. Τρίτο στα 100 ύπτιο, τέταρτο στα 50 ύπτιο και έβδομο στα 50 ελεύθερο. Χαίρομαι που βλέπω αδέρφια να είναι εδώ και να συνεχίζουν. Είμαι η Μαριάννα Κατσουλούρχη, βγήκα πρώτη στα 100 μέτρα πρόστιο, πρώτη στα 50 μέτρα πρόστιο και τρίτη στα 50 μέτρα ελεύθερο. Του Αντωνίου, ναι. Μάλιστα. Είμαι Ρενοπούλου και βγήκα πρώτη 50 μέτρα ελεύθερο, 50 μέτρα ύπτιο, 200 μεικτή ατομική και δεύτερη σε δύο σκητάλες. Μα τι ωραία και με το κύπελο, έχουμε και εδώ οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Μπράβο παιδιά. Όλγα. Είμαι η Όλγα Μπούη και πήρα ένα σημαίνιο στο 100, ελεύθερο, 100 μέτρα ύπτιο, 50, στο 50 ύπτιο πήρα ένα χάλκινο και στο 50 ύπτιο πήρα ένα χάλκινο. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Είμαι ο Γιώργος Κατσουτούρκης. Ο Κατσουτούρκης, της γνωστής οικογενείας. Βγήκα πρώτη θέση στα 50 ελεύθερο, πρώτη θέση στα 50 ύπτιο και πρώτη θέση στα 50 πεδαλούδα και δεύτερη θέση σε τρεις σκητάλες. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι ο Μάνος Κόκκινος και πήρα χάλκινο σε 50 μέτρα πρόστιο και ασημένιο σε 100 μέτρα ελεύθερο. 5 μετάλλια, ε. Μπράβο, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Είμαι ο Παντελής Καριώτης και πήρα πρώτο στα 100 ελεύθερο, 50 στα, δεύτερο στα 50 ύπτιο και δεύτερο σε δύο σκητάλες. Της Μαρίας. Mm-hmm. Τέλεια. Είμαι η Χάλια Χατζηδάκη και βγήκα πρώτη στα 50 μέτρα ύπτιο, 8η στα 50 μέτρα ελεύθερο και 1η στα 100 μέτρα ελεύθερο και πρώτη σε μία σκητάλη και δεύτερη. Μπράβο το κορίτσι μου. Βασιλείο μας. Είμαι η Βασιλεία Καλικαζάρου, βγήκα 5η στο 50 πρόστιο και στο 50 ύπτιο, 7η στο 50 ελεύθερο και πήρα ένα χρυσό σε μία σκητάλη. Μπράβο αγάπη μου και συνεχίζουμε δυναμικά. Είμαι η Άννα Γιαλούρη, πήρα 3 χρυσά στο 50 ελεύθερο, στο 100 ελεύθερο και σε μία σκηταλοδρομία, 2 σημαίνια από τις σκηταλοδρομίες και ένα χάλκινο στη 50 πεταλούδα. Υπέροχα. Είμαι η Μαρία Μανακανδύλου και βγήκα πρώτη στο 50 πεταλούδα, δεύτερη σε μία σκητάλη και πήρα 2 χάλκινα στα 50 ύπτια και στα 100 ελεύθερο. Μπράβο Μαρία μου, συγχαρητήρια. Με λένε Γιάννη Γιαλούρη, πήρα ένα... Αδερφός. Ναι. Μπράβο αγαπώ. Πήρα ένα σημαίνι στο 50 ύπτιο και ένα χρυσό στο 50 ελεύθερο. Μπράβο αγαπώ. Συγχαρητήρια. Και... Με λένε Άννα Σαμίου, βγήκα 5η στο 50 πρόστα και στο 50 ύπτιο βγήκα δεύτερη. Μπράβο καρδούλα μου, μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πάντως Μιχάλη βλέπω ότι αν τελικά έχει έρθει το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα από τα μεγαλύτερα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα ακριβώς. Πάνε να πει ότι περνούν καλά, το ευχαριστούνται, βλέπουν τις κατακτήσεις τους. Είμαστε οικογένεια. Αυτό, τι δεν είπα. Γι' αυτό ρωτούσα τα παιδιά. Έρχονται τρεις και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες επιδόσεις των παιδιών. Mm-hmm. Ο Γιάννης και η Νούνης είχε την καλύτερη επίδοση στα 50 ύπτιο σε όλη τη διοργάνωση. Μάλιστα. Ο Βασίλης Οπούλος είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα 100 πρόστιο σε όλη τη διοργάνωση. Η Ευελίνα Κοκκίνο είχε την καλύτερη επίδοση 50 ελεύθερο σε όλη τη διοργάνωση. Επίσης η Ευελίνα είχε την καλύτερη επίδοση 200 μεικτή ατομική σε όλη τη διοργάνωση. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να σημειώσω του αθλητές οι οποίοι λείπουν τώρα από εδώ. Βεβαίως. Είτε επειδή έχουν μαθήματα είτε επειδή έχουν άλλες υποχρεώσεις. Ο Βασίλης ο Γλυνάτσης βγήκε τέταρτος στα 50 πρόστιο, τέταρτος στα 100 πρόστιο, πέμπτος στα 100 πεταλούδα. Ο Ζωγραφάκης ο Μάμας βγήκε πέμπτος στα 50 ελεύθερο, δεύτερος 50 ύπτιο, δεύτερος 100 ύπτιο. Ο Γιάννης ο Μαγρυπλής βγήκε τέταρτος στα 50 ελεύθερο, τέταρτος στα 50 πεταλούδα, πρώτη θέση 200 μεικτή ατομική. Ο Σάτσιος Κελεμπέζη βγήκε πέμπτος στα 50 ελεύθερο, 8ος 100 ελεύθερο, έκτη θέση 50 πρόστιο. Εννοείται ο καθένας ξεχωριστή κατηγορία. Βέβαια. Μετά έχουμε τη Μαρία την Κοσαρή, η οποία βγήκε 6η θέση στα 50 ελεύθερο, 8η θέση στα 50 πρόστιο, 5η θέση 100 πρόστιο. Και να κλείσουμε με τη Μαρία τη Μαγρυπλή, με την Ελένη τη Μαγρυπλή, με συγχωρείτε, η οποία βγήκε 6η θέση 50 ύπτιο, 2η θέση 100 ύπτιο, 7η θέση 200 μεικτή ατομική. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα τα οποία μόλις σας διάβασα και μόλις σας είπαν τα παιδιά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Είναι τα επίσημα αποτελέσματα. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τις συμπέρασματά του. Δηλαδή, δεν θα έχει νόημα να κάτσω εγώ να πω αν το κάθε παιδί έκανε ατομικό ρεκόρ ή δεν έκανε. Θα μπορούσα να πω ότι, να ισχυριστώ μάλλον ό,τι θέλω. Τα παιδιά ξέρουν τους χρόνους τους, οι οικογένειες των παιδιών ξέρουν τους χρόνους τους. Όσοι συμμετείχαν και στους 12 νησιακούς έχουν εικόνα τι έγινε την πρώτη φορά στους αγώνες, τι έγινε και η δεύτερη φορά.
Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Blue Star Ferries για τη μεγάλη χορηγία που μας έκανε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Ανέκα Λίμνο και τον κύριο Θανάτση για τη μεγάλη χορηγία που μας έκανε με τις μετακινήσεις. Και να ευχαριστήσουμε σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους. Έχουμε άλλους δύο αγώνες μπροστά μας. Με συγχωρείτε, άλλους τρεις αγώνες μπροστά μας. Μπράβο. Η σεζόν μας δεν τελείωσε. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε σταθερά, τολμηρά. Και τέλος, να κλείσω με ένα μήνυμα ότι τώρα έχουν αρχίσει οι μεταγραφές στην Κολύμβηση και στην Ομοσπονδία Ελλάδος για την Κολύμβηση. Οπότε, όσοι αθλητές θέλουν να δουν αποτέλεσμα και όσοι οικογένειες θέλουν να έχουν τα παιδιά βελτίωση και να τα δουν να τα καμαρώσουν σε πολλές διοργανώσεις, ξέρουν τον δρόμο να έρθουν στην πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Χίλια μπράβο για όλα όσα κάνετε και όσα θα έρθουν στο μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση. Ναι. Α, αυτό το ναι ήταν πάρα πολύ υποτονικό. Είμαστε έτοιμοι, λέω. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και πότε είναι η επόμενη αναμέτρηση αυτή, Μιχάλη? Όσον ούπο έχουμε αγώνες στην Αθήνα, έχουμε και αγώνες στο εξωτερικό. Μάλιστα. Θα τα δείτε αναλυτικά, ή τώρα ότι που κλείνουμε διαδικασίες, ξενοδοχεία, εισιτήρια κτλ. Καταλαβαίνω. Είμαστε σε πυρετό εργασιών. Βάλτε τα δυνατά σας και είμαι σίγουρη θα το κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ, σας αγαπάμε, σας στηρίζουμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, όχι μόνο στα κολυμβητικά σας δρόμενα, αλλά και στα μαθήματα και στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.